από τους πιο αγαπητούς. Δηλαδή και αυτοί που δεν ξέρουν, οι επιστήμονες σας ξέραν όλοι. Τώρα και όλος ο κόσμος σας ξέρει, κύριε Δερμητζάκη. Καλώς ήρθατε. Να σας δούμε και εμείς από κοντά. Είναι οικείος ο κύριος Δερμητζάκης. Αυτό είναι το τι καλό. Τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα. Είστε στην Ελλάδα, το οποίο είναι και αυτό που σας περιμέναμε, ήρθατε για τις διακοπές. Πού θα πάτε, κάπου ή θα κλειστείτε στο σπίτι με αυτά που βλέπετε ότι γίνονται? Όχι, δεν θα κλειστώ στο σπίτι. Καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς που είστε εδώ. Όχι, δεν θα κλειστώ στο σπίτι προφανώς και δεν νομίζω ότι αυτό είναι αυτό που λέει κανένας, να κλειστούν οι άνθρωποι στο σπίτι. Αυτό το κάναμε το Μάρτιο-Απρίλιο για συγκεκριμένους λόγους και τώρα άλλαξαν τα δεδομένα. Ξέρουμε ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε σωστά στην κοινωνία, να κρατήσουμε τη μετάδοση πολύ χαμηλά με συγκεκριμένες συμπεριφορές που είναι σχετικά απλές. Μάσκες, απόσταση, να αποφεύγουμε γενικά τους συνωστισμούς, να καθαρίζουμε τα χέρια μας κτλ. Αυτά είναι πολύ γνωστά, δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε συνέχεια. Καλό είναι να τα λέμε βέβαια. Καλό είναι να τα λέμε γιατί δεν τα κάνει κανένας, κύριε Δερμητζάκη. Ναι. Κανένας. Μην είμαι αφοριστικός. Υπάρχει μια φοβερή χαλάρωση πάντως. Κοιτάξτε, να πω επίμερα την εντύπωσή μου. Η εντύπωσή μου είναι ότι δεν υπάρχει μια χαλάρωση γενικώς. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια μέτρια χαλάρωση γενικώς, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία αυξάνουν με πολύ μεγάλο. Δηλαδή. Τα πανηγύρια. Τα πανηγύρια. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή νομίζω ότι καταλαβαίνω τις πολιτικές διαστάσεις, τις τοπικές διαστάσεις. Προφανώς θα δέχεται το γραφείο του Πρωθυπουργού πιέσεις από ένα σωρό τοπικούς άρχοντες αυτοδιοίκησης, βουλευτές, να μην το κάνουν γιατί. Κάποιοι είδαμε να στηρίζουν και πράκτος εξάρτητα. Ναι, να χορεύουν οι ίδιοι. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Τώρα, η εικόνα που βλέπουμε από πίσω σας, για παράδειγμα, είναι ο ορισμός του τι δεν πρέπει να γίνεται, έχω την αίσθηση. Δηλαδή, κλείσαμε τον μπαρ στη Μύκονο επειδή ο κόσμος χόρευε, αλλά αυτό το θεωρούμε φυσιολογικό. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι συζήτηση. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να δίνεται και ένα καλό παράδειγμα από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ. Φαίνονται πολύ στα μέσα. Δηλαδή, συναντήσεις οι οποίες είναι σχετικά ένας δίπλος στον άλλον χωρίς μάσκες, θα πρέπει να. Από τους κυβερνητικούς, να το πω. Από τους κυβερνητικούς που βλέπω εγώ που κάνουν, και τις αντιπολίτες, αλλά βασικά τους κυβερνητικούς που κάνουν συναντήσεις και τα λέω, ο μόνος που είναι μονίμως με μάσκα είναι ο Δένδιας. Και ο κύριος Τσιόδρας. Ο Τσιόδρας που συμμετέχει. Όχι, δεν είναι κυβερνητικός. Ο Τσιόδρας. Ναι, εντάξει, απλώς συμμετέχει. Ο κύριος Δένδιας που υποδέχεται ξένους αξιωματούχους στο εξωτερικό. Εχθές νομίζω ήταν και ο κύριος Χαρδαλιάς στη σύσκεψη στο Μαξίμου. Αλλά... Εντάξει. Ωραία, αυτά είναι τα πανηγύρια. Αλλά όλα γενικά, μέσα μαζικής μεταφοράς, ιστορίες οι οποίες είναι και αναπόφευκτες. Δηλαδή κάποιοι δεν έχουν καν επιλογή. Πλέον, μέσα σε ένα λεωφορείο, παραδείγματος χάρη, που ξέρετε ότι σε ώρες αιχμής θα το έχετε δει, μπαίνουν όλοι μέσα. Δεν θα πει ποτέ ο οδηγός, κατέβα εσύ, μην εσύ. Οι μάσκες, να όταν είσαι ο ένας δίπλα στον άλλον, τι γίνεται. Μα να το πει. Μα δεν το λένε όμως. Μα πρέπει δεν να, το πει. Να τσακωθώ. Ξέρετε, υπάρχει στην Ελλάδα αυτή η λογική ότι δεν λέω κάτι γιατί μπορεί να παρεξηγηθώ, θα με θεωρήσουν υποχόντριο. Ναι. Πρέπει να το πει. Και μάλιστα το σκέφτομαι και από την πλευρά της Κρήτης. Εγώ θα πάω στην Κρήτη σε λίγο καιρό. Και σκέφτομαι ότι θα μου δίνει το χέρι, δεν θα το δίνω το χέρι, θα του δίνω τον αγκώνα ή τίποτα και θα παρεξηγούνται. Που στην Κρήτη είναι ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα από ότι είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η παρεξήγηση αυτή, ότι με προσέβαλες. Λοιπόν, αυτό νομίζω πρέπει να το βγάλουμε από την άκρη. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με παρεξήγηση ούτε με τίποτα. Είναι κάτι, είναι μέτρο προστασίας και για αυτόν ο οποίος δεν δίνει το χέρι. Και για τον άλλον στον οποίο δεν είναι. Δερμητζάκη, να κάνουμε ένα διάλειμμα. Μείνετε λίγο μαζί μας, γιατί έχουμε να συζητήσουμε και την ιστορία με τα σύνορα που πλέον είναι η μεγαλύτερη πρόκληση ενώπιση του καλοκαιριού. Λοιπόν, κύριε Δερμητζάκη, στα σύνορα τι θα κάνουμε. Στα βόρεια σύνορα. Σήμερα πάλι είναι ουρές από Ρουμάνους και Βούλγαρους. Στη Ρουμανία βράζει ο υγός. 600 κρούσματα. Είναι γεγονός ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε. Παρόλο που είχαμε δει στην Ευρώπη να υπάρχουν αντίστοιχες εξάρσεις. Νομίζω ότι αυτό που γίνεται, πρώτον με το να τεστάρονται όλοι σε αυτή τη φάση και σε δεύτερο επίπεδο να φέρουν ένα τεστ, γιατί αυτή τη στιγμή το σύστημα των τεστ στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ επιβαρημένο, δεν μπορούν να κάνουν τα τεστ αρκετά γρήγορα, δεν υπάρχει το capacity να τα κάνουν και είναι πολύ δύσκολο τέτοια κλίμακα τεστ να γίνεται ακόμα και σε άλλες χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν είναι κάτι που μας λείπει εμάς για κάποιο άλλο λόγο. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη πολιτική. Τώρα, σίγουρα θα μας ξεφύγουν τα κρούσματα. Περνά ένα αυτοκίνητο τώρα, στον Προμαχών αυτή τη στιγμή. Και είναι 4 μέσα. Χτυπάνε 4 τεστ. Και φεύγουν. Ναι. Και κατεβαίνει στον Πλαταμόνα. Αυτό θα το ενημερώσουν μόλις δουν ότι είναι θετικό το τεστ, να τον πάρουν τηλέφωνο, να του πούνε είναι θετικό. Ναι. Τρέχα. Ναι. Στο νοσοκομείο, ξέρω εγώ, ή στην καραντίνα. Καλά, δεν τον πάρουν σε 2 ώρες. Όμως θα τον πάρουν μέχρι να πάει το τεστ, μέχρι να πάει το δείγμα στο εργαστήριο, να γίνει το τεστ. Πόσο θα πέρασουν 24 ώρες. Μπορεί, εξαρτάται. Αν είναι 3.000 τεστ, μπορεί να είναι σε ένα 24 ώρο. Αν είναι 20.000 τεστ,
θα πάρουν λίγες μέρες. Εσείς θα θέλατε να κλείσουν τα σύνορα. Δεν γίνεται για οικονομικούς λόγους σε αυτή τη φάση, το καταλαβαίνουμε. Και ότι ακόμα και τα 40 κρούσματα σε μία μέρα ίσως ήταν κάτι το οποίο αναμενόταν μέσα στα πλαίσια του ρίσκου. Θα λέγατε ότι πότε είναι το καμπανάκι κινδύνου ή η καμπάνα κινδύνου που θα πρέπει να πούμε stop. Για ένα διάστημα stop. Σε αυτή τη φάση, από τη στιγμή που έρχονται όλοι με τεστ, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κλείσω το σύνορα. Δεν βλέπω το λόγο, διότι ουσιαστικά θα έχουμε μια ακραία αντίδραση σε κάτι το οποίο μπορούμε να το ελέγξουμε σε μεγάλο ποσοστό. Ότι θα είχαμε αριθμό κρουσμάτων που θα περνούσε μέσα με την έννοια των φορέων, δεν εννοώ ασθενών, το ξέραμε. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ παραπάνω ποσοστή από ό,τι περιμέναμε από τον Μπρομαχώνα, ναι, με βάση την επιδημιολογική εικόνα που έχουν και αυτά που βλέπουμε από τα τεστ. Ναι. Επομένως, ο καλύτερος τρόπος είναι να ελέγξουμε, να τους κάνουμε όλους τεστ. Και επειδή δεν μπορούμε να τα κάνουμε εμείς, ζητάμε αυτούς να τα κάνουν. Να κάνω μια πρακτική ερώτηση εδώ πέρα. Επειδή δεν έχουμε και ατελείωτα τεστ, έχουμε από ό,τι ξέρω από το ρεπορτάζ περίπου 8-9.000 τεστ που μπορούμε να κάνουμε καθημερινά και βεβαίως έρχονται και οι Άγγλοι, οπότε πρέπει να κάνουμε περισσότερα τεστ και στα αεροδρόμια τις επόμενες ημέρες. Πόσοι θα τεστάρονται από αυτούς που έρχονται στον Μπρομαχώνα ενώ έχουν κάνει τεστ τις προηγούμενες μέρες? Αυτό δεν το ξέρω. Εγώ φαντάζομαι, δεν έχω διαβάσει τη λεπτομέρεια. Τι, θα φέρει χαρτί ότι είναι εντάξει, ότι έκανε τεστ 48 ώρες. Θα πρέπει να φέρει το τεστ. Ωραία. Θα πρέπει να και φέρει το χαρτί. Έχει κάνει πριν από 3 μέρες, μπορεί, μπορεί να είναι αρνητικό στο τεστ πριν από 3 μέρες. Κοιτάξτε, το να φέρει κάποιο τεστ πριν από 3 μέρες έχει και ένα μικρό πλεονέκτημα. Το πλεονέκτημα είναι ότι εάν είναι από αυτούς που θα αναπτύξουν συμπτώματα, θα τα έχουν αναπτύξει ήδη. Και επειδή φαντάζομαι ότι κάνουν και ελέγχουν και τη θερμοκρασία και βλέπουν και συμπτώματα, μπορεί να το δούμε έτσι. Μπορεί να βοηθάει στο να φιλτράρουμε αυτούς που είναι ασθενείς. Έρχονται πάντως. Με έναν αλφαβήτα τρόπο έρχονται. Έχουμε χαλαρώσει κι εμείς όσο ποσοστό από εμάς έχει χαλαρώσει. Υπάρχουν συναδελφοί σας που λένε ότι πιο Σεπτέμβρη, πιο Οκτώβρη, μέσα στον Αύγουστο είναι πολύ αυξημένη πιθανότητα να δούμε ένα γερό δεύτερο κύμα. Είναι κάτι το οποίο συμμερίζεστε, κύριε καθηγητά? Είστε πιο αισιόδοξος? Υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει το ποια είναι η εκτίμησή μου και υπάρχει ποιος είναι ο φόβος μου. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα έχουμε δεύτερο κύμα τον Αύγουστο. Υπάρχει όμως ο φόβος. Και ο φόβος, ξέρετε, είναι για το ακραίο. Η εκτίμηση είναι μέσος όρος, ο φόβος είναι για το ακραίο. Επομένως, ναι, έχω το φόβο. Εάν χάσουμε τον έλεγχο, εάν δεν δράσουμε γρήγορα σε οποιασδήποτε συνθήκες καινούργιες οι οποίες προκύπτουν, τότε υπάρχει ο φόβος. Τώρα μισό. Αυτή τη στιγμή όμως εγώ βλέπω ότι σε οποιασδήποτε απρόβλεπτες συνθήκες έχουν προκύψει, είτε στον Μπρομαχώνα, είτε σε οποιασδήποτε, ξέρω εγώ, για τη διαχείριση της Αμερικής, υπάρχει γρήγορη αντίδραση. Μισό. Πολύ πιο γρήγορη από την Αττική. Χθες ήταν 8 καινούργια, νομίζω. 7 και 8 στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αν είναι 8 τα καινούργια και τα χθεσινά και τα προχθεσινά, ο πραγματικός αριθμός πόσο είναι, επί 10? Ο πραγματικός αριθμός που κυκλοφορεί... Ή επί 30, ναι. Επί 100. Επί 100, λέτε. Επί 100. Ναι. Άρα το 8 είναι, γιατί. Το 8 είναι 800. Είναι μία μέρα, ναι, αλλά πρέπει να πιάσουμε όλους αυτούς που είναι λοιπόν, στις διάφορες μέρες. Ο πραγματικός αριθμός, λοιπόν, όταν εμείς βγάζουμε 8 την ημέρα από την Αττική καινούργια, ο πραγματικός αριθμός ενδέχεται να είναι μέχρι και 800. Αυτοί που κυκλοφορούν. Αυτοί που κυκλοφορούν. Οι 800, οι 800, δεν συσσωρεύονται αυτοί κάθε μέρα. Οι 800 σε δύο μέρες, σε τρεις μέρες, μπορούν να γίνουν 10.000. Όχι. Γιατί? Διότι αν το ρο που έχουμε, αυτό που λέμε ο ρυθμός μετάδοση, είναι τέτοιος που να είναι κάτω από το 1, αυτό σημαίνει ότι οι 800 σε όλη τη διάρκεια που είναι φορείς το μεταφέρουν 800. Ο καθένας σε αυτό λιγότερο από ένα. Το περίφημο ρο πόσο είναι τώρα? Ναι, νομίζω είναι κάτω από ένα ακόμα. Κοιτάξτε, μεγαλύτερο μας εντυπωσιάζει ο αριθμός των κρουσμάτων γιατί είναι τα εισαγόμενα. Εγώ μάλιστα θα έλεγα ότι θα έπρεπε και όλη η αναφορά να γίνεται διαφορετική. Δηλαδή, μην λέμε έχουμε 80 κρούσματα, τόσα είναι εισαγόμενα. Να λέμε έχουμε τόσα κρούσματα από εσωτερικά και τόσα κρούσματα πιάσαμε στα σύνορα. Δηλαδή, να τα θεωρούμε. Για να είναι καλύτερη η κατανόηση. Ότι είναι εκτός Ελλάδος. Όταν πιάνετε κάποιο στα σύνορα, δεν είναι εκτός Ελλάδος. Άσχετα με το αν μπαίνει μετά στην Ελλάδα και πρέπει να τον διαχειριστούμε. Ωραία, να εξηγήσουμε. Όχι, δεν είναι. Συγγνώμη. Όταν μπαίνει ο Ρουμάνος, ο Βούλγαρος, ο Εγγλέζος και του κάνει τεστ και θα του το πεις μετά από 2 μέρες, αυτός δεν έχει πάει στον Πλατάμωνα και έχει κολλήσει 20. Όχι, δεν θα έπρεπε. Όχι, αλλά... Δεν θα έπρεπε, διότι υποτίθεται ότι η οδηγία είναι ότι πρέπει να κάνει το μίνιμουμ των κινήσεων για να φτάσει στο τελικό προορισμό του. Δεν θα βγει μετά στην ταβέρνα να φάει, ούτε θα σταματήσει ένα καφέ να πιει. Θα βγει στην ταβέρνα να φάει πότε? Όταν του πούμε να φύγει, να βγει. Αλλά μέχρι... αυτό πρέπει να το τηρήσει ο ίδιος. Δεν υπάρχει κάποιο ακριβώς πίσω αυτό να, είναι το θέμα να τον παρακολουθεί. Αυτό ο κάθε ένας που κάνει τεστ πρέπει να του το πείτε, είσαι ελεύθερος, αλλιώς όσο κινητό να πρέπει να είναι κλεισμένος και με κάποιο τρόπο. Η οδηγία είναι ότι πρέπει να αυτοαπομονωθεί
Και μάλιστα νομικά είναι κατοχυρωμένο αυτό. Δεν είναι κάτι που είναι δική του επιλογή. Είναι ψηλό καραντίνα δηλαδή για δύο μέρες. Μέχρι να τον πάρουν τηλέφωνο και να του πούνε είσαι okay. Η οδηγία είναι πολύ ξεκάθαρη. Ο επιβάτης ο οποίος φτάνει, ή το μέσο προμαχώνα, που φτάνει στην Ελλάδα, παίρνει, όποιος κάνει τεστ, πρέπει να φτάσει στο τελικό του προορισμό και να αυτοαπομονωθεί με βάση τον νόμο. Όχι και επικοινωνούν με όλους. Δεν λένε... ξέρω πώς γίνεται ο έλεγχος. Όχι τίποτα, γιατί είχαμε και τη Σερβία που λέγανε. Κύριε Δερμιτζάκη, έχει γίνει ολόκληρη ιστορία με αυτό το θέμα. Ότι κλείσουμε... δεν μπορεί το κράτος να σας υποχρεώσει να κλειστείς κάπου. Εδώ ξεκαθαρίζουμε ότι υπάρχει νόμος στη χώρα μας και πρέπει να γίνει. Η Ελλάδα έχει τους δικούς νόμους, αυτό δεν απαγορεύεται. Είναι έκτακτες συνθήκες. Κανένας δεν μπορεί να επιβάλλει στην Ελλάδα να μην το κάνει. Πριν κλείσουμε, κύριε Δερμιτζάκη, σύντομα, υπό ποιες περιστάσεις θα αναθεωρήσουμε τις αποφάσεις μας για τις βαλκανικές χώρες, για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία? Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να σας περιγράψει. Εγώ νομίζω ότι αυτό που γίνεται, ότι γίνεται μια συνεχής αξιολόγηση των πραγμάτων για να πάρθουν οι σωστές αποφάσεις, είναι ο καλύτερος τρόπος. Δεν μπορώ να... Είναι τόσα πολλά τα διαφορετικά σενάρια, μάλιστα, που δεν μπορεί κάποιος να κάθεται να παίρνει όλες τις αποφάσεις. Ελπίζουμε ότι θα πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε θερμά. Καταρχάς, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα ξανάρθουμε. Στην Κρήτη θα τα πούμε. Μανώλη, στην Κρήτη θα τα πούμε.